Μία σειρά θανατηφόρων ατυχημάτων περιγράφουν το 2015 για την Κίνα, κάτι που γεννά ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την ποιότητα ζωής. Με εκατοντάδες νεκρούς και άλλες τόσες έρευνες να διεξάγονται καθημερινά, ο κόσμος αναρωτιέται για ποιο λόγο συνεχίζονται με τέτοιους ρυθμούς οι θανατηφόρες αυτές καταστροφές και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν. Σεντζέν, σωρός βιομηχανικής λάσπης, ισοπαίδωσε 33 κτίρια, θάβοντας πολλά από αυτά κάτω από τόνους χώμα. Ακόμα και τώρα δεκάδες είναι αυτοί που αγνοούνται, ενώ ένας από τους αρμόδιους της περιοχής αυτοκτόνησε. Τον Αύγουστο, ο απολογισμός δύο τεράστιων εκρήξεων που ισοπαίδωσαν μια βιομηχανική ζώνη της πόλης Τιαντζίν στη βορειοανατολική Κίνα μετρά πάνω από 160 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί πυροσβέστες που έδιναν μάχη να σβήσουν τη φωτιά και να αναγνωρίσουν τις χημικές ουσίες που είχαν αποθηκευτεί σε εκείνο το χώρο. Λίγο νωρίτερα, τον Ιούνιο του ίδιου έτους, τραγική κατάληξη του κρουαζιερόπλοιου Αστέρι της Ανατολής στον ποταμό Γιάνγκτσε με 456 επιβάτες και μέλη πληρώματος που ανατράπηκε σε λιγότερο από 2 λεπτά εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή. Πάνω από 400 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους, ενώ η έρευνα διεξάγεται μέχρι και σήμερα. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του εορτασμού του νέου έτους στη Σαγκάη, στο φημισμένο τουριστικό χώρο περιπάτου της κινέζικης μεγαλούπολης γνωστό ως Μπαντ. Η κυβέρνηση κατηγόρησε τους διοργανωτές για λάθος χειρισμούς και μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά τα 3 θανατηφόρα ατυχήματα θυμίζουν συνεχώς στις κινέζικες αρχές ότι πρέπει να γίνουν άμεσα συστηματικές αλλαγές αν θέλουν τα επόμενα χρόνια να προστατέψουν τους πολίτες της χώρας.